Λοιπόν, ονομάζομαι Δήμητρα Τσίντζα, είμαι φοιτήτρια των πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Είμαι στην ευχάριστη θέση να διοργανώνουμε την πρώτη πρότυπη προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στην Καστοριά. Ουσιαστικά νέοι από όλη την Ελλάδα θα προσομοιώσουν ρόλους περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και περιφερειακών συμβούλων σε θέματα προσαρμοσμένα σε κέρια ζητήματα της περιφέρειάς μας. Θα είναι τρεις μέρες η προσομοίωση. Θα υπάρξει την πρώτη μέρα η Ολομέλεια, όπου θα συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τη δεύτερη μέρα θα χωριστούν τα παιδιά σε δύο επιτροπές. Και την τρίτη μέρα θα υπάρξει ψήφιση των θεμάτων που θα δοθούν, θεωρώ, καινοτόμες λύσεις και αποτελεσματικές. Ποια είναι τα θέματα τα οποία θα αγγίξετε? Υπάρχουν θέματα που αφορούν κυρίως τους νέους, αλλά και όλους τους πολίτες της περιφέρειάς μας. Είναι κάποια θέματα οικονομίας και κάποια θέματα παιδείας, πολιτισμού. Παραδείγματος χάρη, ένα θέμα είναι η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας και κυρίως της περιφέρειάς μας με την Αλβανία και γενικότερα τα Βαλκάνια. Ένα ακόμα θέμα είναι ο βιολογικός καθαρισμός της λίμνης. Έχουμε θέματα που αφορούν την παιδεία, όπως δωρεάν μεταφορά όλων των μαθητών στις σχολικές μονάδες, που θα καλύπτει με χρήματα της περιφέρειας. Γενικότερα προσπαθούμε αυτό το εγχείρημα να προάγει το διάλογο, τη διαβούλευση. Σίγουρα θα υπάρχουν και αντιπαραθέσεις, αλλά πάντα θα κοιτάξουμε να γίνει κάτι παραγωγικό μέσα από αυτό. Είπαμε πόσα παιδιά συμμετέχουν. Θα συμμετέχουν γύρω στα 30 παιδιά από όλη την Ελλάδα. Ελπίζουμε να γίνει θεσμός και να στηρίζουν αυτό το εγχείρημα χρόνο με το χρόνο ακόμα περισσότερα. Είναι όλοι φοιτητές? Έχουμε και φοιτητές, έχουμε και μαθητές. Στην πλειονότητά τους είναι φοιτητές. Έχεις το ρόλο του Περιφερειάρχη, έτσι? Έχω, ναι, της το Περιφερειάρχου, μάλλον. Το όνομά σου όμως? Ονομάζομαι Βαγγελόπη Παρκολάου. Είμαι 21 χρονών και σπουδάζω πολιτική επιστήμη στην Κομωτινή. Ωραία. Για την προσομοίωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχει το ρόλο της Περιφερειάρχου, ναι. Δύο λόγια για... Είναι μια πάρα πολύ ωραία... μια πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία των νέων της πόλης της Κοζάνης, της Καστοριάς, γιατί δεν προέρχομαι από εδώ. Και την αγκαλιάζουμε πάρα πολύ, γιατί και εμείς κάνουμε το ίδιο στην Καβάλα. Επομένως, κάτι τέτοιες πρωτοβουλίες μαθαίνουν στους νέους πώς λειτουργούν οι θεσμοί του κράτους, ώστε να μην υπάρχει αυτή η παθογένεια και η παθητικότητα στην νεολαία σήμερα. Και είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία, την αγκαλιάζουμε και μακάρι να συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές. Καλησπέρα, είμαι η Ιλιάνα Κλητσογιάννη. Είμαι φοιτήτρια πολιτικών επιστημών στην Κομωτινή, 23 χρονών, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην Καστοριά και έχω το ρόλο της Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς. Η προσομοίωση ξεκίνησε ως μια ιδέα με την ελπίδα να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να ζήσουν την μοναδική εμπειρία που ζούμε εμείς με τέτοια είδους συνέδρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θέλαμε να δώσουμε στους νέους το πάτημα να ασχοληθούν με τα κοινά, διότι εμείς είμαστε η γενιά της Ελλάδας, της Ευρώπης γενικότερα, και θα πρέπει να γνωρίζουμε τι πάει να πει να ασχολείσαι με τα κοινά. Να μην είμαστε πολιτικά αδρανείς, διότι αν θέλουμε να υπάρξει ένα καλύτερο αύριο, θα πρέπει να το δώσουμε εμείς. Ποια είναι η δική σου εμπειρία από τη συμμετοχή? Έχω συμμετέχει σε διάφορες προσομοιώσεις και περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων. Έχω κάνει περιφερειακό σύμβουλο, έχω συμμετέχει και σε MUN. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Αρχικά μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα που ίσως αγνοείς σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι φτιάχνεις φίλους. Φτιάχνεις φίλους και δημιουργείς αναμνήσεις. Φίλοι που σου μένουν για μια ζωή και που είναι δίπλα σου, όπως υπάρχουν πολλά παιδιά σήμερα δίπλα μας να μας βοηθούν, που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο έργο, και είμαι πάρα πολύ περήφανη για την βοήθειά τους και εύχομαι να πάει καλά, να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κυριάκος Ρώσος και είμαι φοιτητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατάγομαι από την Καστοριά και έχω στόχο τις ευρωπαϊκές και ευρωπαϊκή πολιτική και τον τρόπο διάδοσης της σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανήκω στην Οργανωτική Επιτροπή της Πόλης Προσομοίωσης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι αρχηγός αντιπολίτευσης με την παράταξη Κοινωνική Αναγέννηση, που ανήκει στο κεντρό αριστερό χώρο.
Η προσομοίωση ήταν μια ιδέα που άνοιγε σε νέα άτομα τα οποία θέλουν να μεταδώσουν το πρόβλημα της αποπολιτικοποίησης των νέων τόσο στην Καστοριά όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Είναι τελείως άδικο νέα παιδιά να τους δίνουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, αλλά ταυτόχρονα μην ξέρουν τι ακριβώς ψηφίζουν. Καλούμε τους νέους λοιπόν να πολιτικοποιηθούν μέσα από αυτές τις δράσεις, να γνωρίσουν νέα άτομα και να καταλάβουν ποια είναι τα προβλήματα της περιοχής τους. Και καλούμε γενικά και τους δημόσιους φορείς του τόπου και όλους τους παράγοντες της Καστοριάς να δώσουμε ένα τέτοιο πάτημα και να αγκαλιάσουμε το project, ώστε η πόλη αυτή να της δοθεί και πάλι η έγκλη που της ανήκει.